και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Και εγώ, εγώ, εγώ. Και σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο επεισόδιο των μαθημάτων ψυχοεκπαίδευσης για παιδιά... Για παιδιά 12 ετών και άνω. 12 ετών και άνω. Το σημερινό τέταρτο βίντεο Αντιστοιχεί στο τέταρτο κεφάλαιο από το βιβλίο μου, Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου. Το οποίο δεν κυκλοφορεί. Κανένα βιβλίο θα, μου δεν κυκλοφορεί. Άμα, άμα βρούμε εκδότη όταν θα, θα το ξανα. Όταν. Θα. Όταν, θα. Όταν, θα. όταν. Θα το ξαναεκδώσουμε. Θα το κυκλοφορήσουμε ξανά. Ε, τα βίντεο αυτά, αν πέφτετε για πρώτη φορά πάνω σε βίντεο της σειρά, είναι βίντεο που φτιάχνουμε μαζί με την Κογό και μπορεί να τα παρακολουθήσουν και παιδιά 12 ετών και πάνω, αλλά και ενήλικε. Και αποτελούν έτσι δομημένα... Μαθήματα ζωής. Μπράβο ρε γο -γο. <laughs> Αυτά. <laughs> Αυτά. Έτσι είναι. Λοιπόν, η Γογό είναι η μικρή μου κόρη για όσους διερωτούνται ποια είναι. Λοιπόν, μου, σήμερα θα κάνουμε το βίντεο μας με σχέση το περιεχόμενο, σε σχέση με το περιεχόμενο του τέταρτου κεφάλαιου. Ναι. Ποιο είναι το τέταρτο κεφάλαιο. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι η αντιμετώπιση των αρκησιστών. Πώς Α, αν... αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει. Πώς αντιμετωπίζουμε τις ψυχούλες δηλαδή, και δύο ιστορίες δυναμικής αντιμετώπισης ναρκιστεστικής κακοποίησης. Τα λέμε ναρκιστικές. Δηλαδή, ναρκησι... ας πούμε, είναι σαν ιστορίες ναι. που διηγούνται, ας πούμε, οι, οι θύτες, ιστορίες ε, από τη θύματα, ζωή τους. Τα θύματα. Τα θύματα, ναι, σωστά. Ε, διηγούνται ιστορίες από κακοποίηση που τους κακοποίησαν. Έχω δύο ιστορίες που είναι στο γραφείο. Και μάλλον μα διδάσκει ναι. ε, πώ να Πώ να του αντιμετωπίσουμε. Και είναι δυναμικέ, είναι ιστορίε δυναμική αντιμετώπιση. Δηλαδή ναι. που του έκανα shut down, του έκλεισαν, πάμε και κάτω. Ναι. Θα σου διαβάσω τη μία. Θα σου τη διαβάσω πριν να πούμε τη θεωρία ή πρώτα να πούμε τη θεωρία. Πρώτα να πούμε τη θεωρία. Α, μπράβο, το παιδί το σωστό. <laughs> λοιπόν, οι ναρκιστέ, είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι. Είναι αυτοί οι τύποι. <clears throat> αυτοί οι τύποι. Τι ψυχούλε. <clears throat> Αυτό το όνομα ξέρουμε που βγήκε. Ψυχούλε. Ναι. Το είπαμε έτσι. Το είχε πει ο μπαμπά σου έτσι. Για πλάκα. Το είπε για να λέμε συστηματικά μεταξύ μα για κάποιου ανθρώπου που εντοπίσαμε στο περιβάλλον μα που είναι αρκεστέ, να το λέμε μεταξύ μα για να μην καταλάβει κανεί τι λέμε. Και είπε. Yeah. Το ψυχούλε κανονικά λέγεται με γλυκίτιτα. Το είπε ναι. για να το εννοούμε σαν inside joke, εσωτερικό αστηρίο του σπιτιού. Και εμεί το καταλήξαμε στο εσωτερικό αστυνομικό του καναλιού. Είναι <laughs> ο μπαμπά ο σωνονό τη έκφραση ψυχούλε. Yeah. Ο οποίο ίσω έρχεται σε τη αντι... με το ψυχάρε. Ψυχάρε σημαίνει μεγάλη ψυχή. Το ψυχούλε κανονικά ο κόσμο το λέει γλυκά, αλλά μικρό ψυχή θα το λέγαμε εμεί. Γιατί οι ναρκιστέ είναι όντω μικρό ψυχή. Δεν έχουν μεγάλη ψυχή, μεγάλη καρδιά, δεν έχουν αγάπη. <laughs> λοιπόν, οι ναρκιστέ είναι άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν τον εύκολο δρόμο. Μάλιστα. Το δρόμο της κακίας είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν συνδέονται με αγάπη με τους άλλους, συνδέονται με κακία και είναι άνθρωποι που οποίοι βασανίζουν, κακοποιούν τους άλλους με τους οποίους συνδέονται. Mm. Εντάξει. Ναι. Mm. Υπάρχουν τρεις ενδεδειγμένες μέθοδοι, τρεις τρόποι για να αντιμετωπίσουμε mm. τους ναρκισίστες. Νομίζω πλέον. το, έχω... το έχουμε πει αυτό. Για πες. Ένα είναι η ψυχοθεραπεία. Όχι. Ναι. Η ναι. Η ψυχοεκπαίδευση. Ε... Και ο πνευματικό αγώνα. Ναι. Αυτά είναι τα τρία εργαλεία που έχει ένα άνθρωπο που προσπαθεί να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Τη δίκιο ότι υπάρχουν αυτά τα τρία εργαλεία που τα λέμε συχνά στο κανάλι. Τα λέμε, ναι, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι. Θα τα μάθει, είναι ψυχοεκπαίδευση, δηλαδή να παρακολουθεί κάποιο τακτικά βίντεο που να μαθαίνει αυτά που συζητάμε, τα θέματα τη ψυχολογία. Ψυχοθεραπεία να έχει τακτική συναντήση με έναν ψυχολόγο. Και προσωπικό πνευματικό αγώνα σημαίνει να προσπαθεί καθημερινώς, συνειδητά ένα άνθρωπο να γίνεται καλύτερο, πιο δυνατό και να αντιμετωπίζει και τα δικά του ελαττώματα, αλλά και του ανθρώπου που του φέρονται άσχημα. Λοιπόν, εγώ τώρα όμω μιλάω για τρει μεθόδου ενδεδειγμένης άμεση αντιμετώπιση των ναρκιστών στη ζωή μα, οι οποίοι προτείνονται από ειδικού. Ο πρώτο και καλύτερο mm -hmm. είναι η αποκοπή από τη σχέση με το κακοποιητικό πρόσωπο, που στα αγγλικά ονομάζεται. No το, contact. No contact. Το καλύτερο εργαλείο είναι το no contact. Ναι. Δεν COVID. το κάνουμε, ε, παρένθεση, λίγο, δεν το κάνουμε για να δείξουμε ότι είμαστε για καλά cool. Δεν το κάνουμε για να δείξουμε στο άτομο ότι είμαστε πιο δυνατοί. Το κάνουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και αυτός που αγαπάμε. Α, μπράβο. Και όπως γράφω εδώ στο βιβλίο, ο πρώτος και καλύτερος τρόπος είναι η αποκοπή από τη σχέση με το κακοποιητικό πρόσωπο, no contact. Η το γράφει αυτή... σε παρένθεση στο βιβλίο. Όχι, με, με, με δυνατά, με, με bold γράμματα με έντονα γράμματα. Α. Ναι. Κάτι έπεσε από εδώ. Δεν πειράζει τίποτα να συλλογηθείς του πατέρα σου. <laughs> <laughs> ναι. Η μέθοδο αυτή, το no contact, που σημαίνει στα ελληνικά μηδενική επαφή, καθόλου επαφή με καθόλου. αυτό το πρόσωπο. no ναι, contact. Είναι η αγαπημένη μου, εμένα προσωπικό, επειδή στην πράξη έχω δει ότι είναι η πιο αποτελεσματική. Έστω και αν το πρόσωπο αυτό είναι πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, έστω και αν μας ενώνουν ισχυροί δεσμοί φιλίας χρόνων ή ερωτική σχέση χρόνων. Θεωρώ αυτή τη μέθοδο καλύτερη επειδή απλούστατα οι ναρκιστές δεν αλλάζουν. Να. Δεν αλλάζουν. Και όταν έχουμε ήδη συνειδητοποιήσει και εντοπίσει ότι ο άλλος είναι αρχισεστής και μας κακοποιεί, γιατί είναι ναρκιστές κακοποιούν ψυχικά τους άλλους ανθρώπους, η καλύτερη λύση είναι να κόψουμε επαφές. Η δεύτερη μέθοδος και λιγότερο αποτελεσματική από την πρώτη είναι το να πάμε low contact. Να μειώσουμε δηλαδή στο ελάχιστο τις επαφές και αυτή η μέθοδος ονομάζεται στα ελληνικά μέθοδος της περιορισμένης επαφής. Περιορισμένη δηλαδή δεν έχει επαφή όπως είχε παλιά. Να προγραμματίζεις ναι, προγραμματίζεις ώστε να έχεις όσο πιο λίγη επαφή γίνεται. Αυτό γίνεται και δεν υπάρχει τρόπο να μην γίνεται όταν, για παράδειγμα, ο Ναρκισιστή είναι ο πρώην άντρα σου ή η πρώην γυναίκα σου που έχει παιδιά μαζί του. Να. Και αναγκαστικά πρέπει να έχει κάποια επικοινωνία για τα παιδιά. ή ναι. αν είσαι σε μια δουλειά που ο Ναρκιστή είναι ο συνάδελφο σου, το αφεντικό σου και ακόμη δεν μπορεί να φύγει από εκείνη τη δουλειά, αλλά έχει ήδη δρομολογήσει το φεβιό σου. Ε, πρέπει να κρατάς επαφή για να. Ε, δεν μπορεί να μην ναι. να επικοινωνεί με του άλλου στη δουλειά, αλλά το προγραμματίζει ώστε να είναι χαμηλή επαφή. Να είναι όσο το δυνατόν πιο λιγότερο. Ναι. Περιορισμένε επαφέ, low contact, σημαίνει προσεκτική προμελέτη τη όποια διάδραση, δηλαδή προγραμματίζουμε προσεκτικά πώ θα μιλήσουμε ή δεν θα μιλήσουμε, πώ θα αποφύγουμε του αρκείσει ώστε η επαφή αυτή να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο και να είναι πιο ανώδυνη ψυχικά. Να σου πω ένα παράδειγμα low contact. Ναι. Για παράδειγμα, έχεις να αντιμετωπίσεις μια επίσκεψη στο πατρικό σου, όπου θα βρίσκονται εκεί οι τοξικοί γονείς σου ή ένας τοξικός αδελφός ή μια τοξική αδελφή. Mm. Εάν εφαρμόζεις τη μέθοδο low contact, τη μέθοδο περιορισμένης επαφής, προγραμματίζεις επίτηδες να παραμείνεις για μετρημένο χρόνο εκεί. Αν για παράδειγμα το οικογενειακό τραπέζι σου λένε ότι είναι στις μία, εσύ να πηγαίνεις εκεί 10 λεπτά πριν τις μία. Να μην πηγαίνεις από τις 12, να μην από τις 11. Να πηγαίνεις λίγο πριν την ώρα του τραπεζιού και να κανονίσεις πρωτού πα να έχεις κάπου να βρίσκεις η ώρα 2,5 ή η ωρα 3. Δηλαδή ναι. πάω στην ώρα που μου είπα, δεν πάω πιο νωρίς και κανονίζω μια μισή ώρα μετά ή δύο ώρες μετά να είμαι κάπου αλλού. Ναι ώστε να πρέπει να φύγει. Δηλαδή, αν έχει κανονίσει, ξέρω εγώ, η ώρα δυόμιση να πα το παιδί σε ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων, αναγκαστικά θα φύγει. Ναι. Δεν μπορούν να πούνε, έφυγε και μα άφησε. Λε, δυστυχώ είχε το παιδί από πριν ένα πάρτι και πρέπει να φύγει. Επίση, κατά τη διάρκεια του φαγητού, επιλέγει να καθίσει όσο πιο μακριά γίνεται από το τοξικό πρόσωπο με το οποίο είσαι σε low contact, είσαι σε περιορισμένη επαφή. Και συνειδητά επιλέγεις η όποια συζήτηση στο τραπέζι να περιορίζεται γύρω από ανώνυδηνα θέματα, όπω ο καιρό ή ο καιρό. Δηλαδή δεν ανοίγει συζητήσει με του ανθρώπου που σε λέω κοντα. Ναι. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η μεθόδος Γιατί θεωρώ πω είναι επικίνδυνη. Νομίζω ρίσκα, στον είναι αυτό. Ναι, ναι. Σου δίνει μια ψευδή μια ψευδέστηση ελέγχου ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Ενώ στην πραγματικότητα εξακολουθεί να έχει σύνδεση με τον κακοποιητή σου ή την κακοποιήτρια σου. Και η τοξικότητα παραμένει, έστω και αν τη λαμβάνει σε χαμηλότερε δόσει. Δηλαδή, όσο πιο μακριά και αν καθίσει από το τραπέζι με αυτόν που σε έχει κακοποιήσει ναρκιστικά, όσο και αν μείνει λιγότερη ώρα, όσο και αν αποφεύγει να κάνει κάτι τέτοιο. Μπορεί ο, ο κακοποιητή, α πούμε, να βρει έναν τρόπο να σε επηρεάσει κάπω. Σίγουρα θα βρει. Ναι. Μόνο που θα το δεις, ρε παιδί μου, θα πιάσεις τα vibes. Ναι. Την τοξικότητα. Ναι. Και εάν υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικούς στρες που την έχουμε εξηγήσει ξανά, μόνο το να δούμε τον άλλον μπορεί να είναι αρκετό trigger για να απορριθμιστούμε συναισθηματικά. Δηλαδή όλα τα τραύματα που έχουμε μέσα μας, από όλες τις φορές που μας έχει βερθειά σχήμα, να ξυπνήσουν τα τραύματά μας και να χαλαστούμε ακόμη και αν δεν μας τραυματίσει εκείνη την ώρα. Mm. Ξυπνάει συναισθηματική μας μνήμη. Έχουμε συναισθηματικές αναδρομές. Άρα αυτή η μέθοδος του γράφει και στο βιβλίο στη σελίδα Έστω και αν εντό εισαγωγικών προφυλάσσει αρκετά από καυγάδε και αντιπαραθέσει, ναι. δυστυχώ δεν μπορεί να μα εγγυηθεί την αποφυγή τη συναισθηματική απορρίθμιση. Συναισθηματική απορρίθμιση, θυμάσαι τι είναι, είναι. Ε, ναι, νομίζω. Mm. Όταν συμβεί κάτι που είναι ερέθισμα για να ξυπνήσουν τα αρνητικά συναισθήματα που ένιωθε όταν ήσουν. παιδί. Ναι, όταν, όταν είσαι μικρότερο, είναι όντω. Όταν περνούσε δύσκολα. Όταν περνούσε δύσκολα. Ναι. Μεταφέρεσαι συναισθηματικά στο ότι ένιωθε, ξέρω εγώ όταν ο συγκεκριμένο άνθρωπο σου μιλούσε άσχημα όλε τι προηγούμενε φορέ. Ναι. Λοιπόν, η τρίτη μέθοδο είναι η μέθοδο του γκρίζου βράχου ή αλλιώ grey rock. Το έχει ακούσει τον grey rock κάμια φορά. Mm -mm. Σε αυτή τη μέθοδο έχουμε τι απολύτω απαραίτητε επαφέ με τον αρχισυστή που συνεργαζόμαστε ή έχουμε οποιαδήποτε άλλη σύνδεση. Αλλά προσπαθούμε συνειδητά να μην δίνουμε καθόλου στον αρκησιστή αυτό που θέλει. Ναρκισιστική τροφοδοσία, ναρκισιστική παροχή. Ξέρεις τι σημαίνει ναρκισιστική εξαπλάη. Ναρκισιστική τροφοδοσία, ναρκισιστική παροχή. Είναι η ευχαρίστηση που παίρνει ο ναρκισιστής. Όταν εμείς τον καλοπιάνουμε, του λέμε κομπλιμέντα. Όταν ασχολούμαστε μαζί του. Ή ακόμη και όταν θυμώνουμε μαζί του. Mm -hmm. Δηλαδή θέλει να πάρει κάτι ο ναρκισιστής από τους ανθρώπους που κακοποιεί θέλει να πάρει τα συναισθήματα του, είτε θετικά συναισθήματα, να τον κολακεύουν, να του λένε «Μα τι καλός που είσαι και τι καλή που είσαι και σ' αγαπάμε και είσαι πολύ σπουδαίος» ή ακόμη και τον να του τους άλλους ανθρώπους, του δίνει ευχαρίστηση αυτό το πράγμα. Άρα στον κρίζο βράχο δεν δίνουμε καθόλου ευχαρίστηση. Να. Συνειδητά είμαστε όσο το δυνατόν πιο αδιάφοροι, ψυχροί, ουδέτεροι και χωρίς να δείχνουμε ούτε χαρά ούτε λύπη. Να γίνουμε εντελώς βαρετοί. Πώ είναι ένα γκρίζο βράχο, Σκέψει ότι ταξιδεύει ένα μεγάλο ταξίδι, ρε παιδί μου. Στην Ελλάδα, Έχω... στην Ελλάδα έχετε μεγάλα ταξίδια. Στην Κύπρο δεν έχει τόσο μεγάλα ταξίδια. Αλλά η Αμερι... ε, εντάξει. Ναι, εντάξει. Τώρα στην οχωρή, Ε, Ναι, αλλά μπορούμε να ταξιδεύουμε για δύο ώρε. Ναι. Μπορούμε και για δυόμιση και για τρει ώρε. Ναι, ρε παιδί μου λέει ότι οι Αμερικανοί που πολλές φορές ταξιδεύουν μεταξύ πολιτιών και μπορεί να ταξί 18 ώρο με το αυτοκίνητο. Ναι. Αν περνούν μια περιοχή όπου έχει όλων γκρίζους βράχους, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον ένα βράχο από τον άλλο. Ναι, επειδή μοιάζουν όλοι. Ναι, γι' αυτό λέει για να γίνεις grey rock. Ενώ λέει αν περνούν μια από μια περιοχή που έχει συγκεκριμένα χτίρια, που τα χτίρια έχουν τη δική τους αρχιτεκτονική, θα θυμούνται ήταν εκείνο το χτίριο εκεί. Ενώ, τι να πεις, είχε έναν γκρίζο βράχο από εδώ και έναν γκρίζο βράχο από εκεί. Ναι. Μπορείς να ξεχωρίσεις το συγκεκριμένο. Άρα, λέει, όταν εμείς προσπαθούμε να γίνουμε γκρίζοι βράχοι, στην ουσία προσπαθούμε να περνάμε απαρατήρητοι. Και να μην τους δίνουμε καθόλου σημασία. Mm. Και αυτή οι τρεις μεθοδοι που είπαμε, το mm -hmm. no contact, low contact και grey rock, είναι αδύνατον να πετύχουν, αν είμαστε αποδυναμωμένοι ψυχικά, mm. αν πιστεύουμε στην πλήση εγκεφάλου που, που μας έχουν κάνει και αν δεν βλέπουμε καθαρά την πραγματικότητα. Και σίγουρα, εάν αντιληφθούμε πως είμαστε θύματα αναρκησιστικής κακοποίησης ή παρουσιάζουμε συνεξάρτηση, θα μιλήσουμε για τη συνεξάρτηση στο επόμενο βίντεο. Τι είναι, συνεξα... τι βασικά Θα σου πω τι είναι η συνεξάρτηση. Η συνεξάρτηση είναι μια συνθήκη, μια κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος γίνεται θυματάκι των αρκησιστών. Mm. Συνεξάρτηση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία όταν ένα καλό άνθρωπο με χαμηλή αυτοεκτίμηση όμω no. κάνει μια φιλία με έναν αρκισιστή, μια σχέση με έναν αρκισιστή, σαν να τυφλώνεται και δεν βλέπει ότι είναι θύμα και προσπαθεί συνεχώ να υπηρετήσει τον αρκισιστή. Δες με λίγο. No. Έχει δει άνθρωπου να συνεξαρτώνται στο παρελθόν. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψει δεν θίγουμε. Έχει δει. Τι έχω. Έχεις δει άνθρωπο, να ονόματα, έχεις δει έναν άνθρωπο να παθαίνει στην εξάρτηση. Δηλαδή, να κάνει μια σχέση με έναν άνθρωπο να αρκεί ναι, ναι. και να ναι. χάνει τη λογική του. Ναι, ναι, ναι. Και να μην αντιλαμβάνεται ότι είναι θύμα. Το έχει δει, Και να δέχεται το brainwashing. Ναι, να δέχεται την πλήση εγκεφάλου και να χάνει τον εαυτό του στην ουσία. Αυτό είναι στην εξάρτηση. Ναι. Το να χάνουμε τον εαυτό μα και να χάνουμε τη, την αξία του εαυτού μα και να γινόμαστε θύματα. Γιατί έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, μα έχουν κακοποιήσει πολλά ναρκιστάκια στο παρελθόν και μπαίνουμε σε μια συνθήκη όμως σαν τους μαγνητισμένους. Το έχω πάθει και εγώ στο παρελθόν, εννοείται βέβαια. Ναι. Πολλές επιτυχίες στο καθήριο πάθει όλα. Όλα <laughs> Ό, όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα νομίζω τα έχω πάθει. Mm, <σχει> ναι. <σχει> έχουμε μιλήσει για τι τρει ενδεδειγμένε μεθόδου αντιμετώπιση των ναρκιστών, που η πρώτη και καλύτερη, η super duper μέθοδο είναι το no contact. Η δεύτερη, όχι τόσο επιτυχημένη, είναι το low contact. Και η τρίτη είναι το gray rock, ο γκρίζο βράχο. No contact σημαίνει καθόλου επαφή, κόβω τα σκηνιά, κόβω κάθε σχέση. Low contact σημαίνει. Εξακολουθώ να έχω σχέση, αλλά με πολύ προσοχή ώστε να μην έχω ιδιαίτερε έπαφε. Και ο γκρίζο βράχο είναι η περίπτωση που γίνομαι εντελώ αδιάφορο, εντελώ βαρετό, ώστε να μην βρίσκει καμία ευχαρίστηση ο ναρκιστή να ασχολείται μαζί μου. Δεν του δίνω καθόλου τροφοδότηση. Mm. Ναρκιστική τροφοδοσία. Ναρσιστική supply. Δεν του δίνω ευχαρίστηση. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε. Είναι δύο ιστορίες δυναμικής αντιμετώπιση. Τη δεύτερη θέλω να διαβάσω. Mm. λοιπόν, συνεχίζω από την προηγούμενη ιστορία. Μια γνώση που μπορεί να είναι χρήσιμη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πως οι ναρκισιστές είναι τρομερά ανασφαλείς. Μοιάζονται ιδιαίτερο για την εξωτερική του εικόνα και κάνουν τον ταΐ εκεί που τους παίρνει. Mm. Άρα, αν συνειδητοποιήσουμε τις ανασφάλειες των ναρκισιστών, το γεγονό πω για του ναρπιστέ το χειρότερο είναι να εκτεθούν κοινωνικά και να γίνει γνωστό ότι μα κακοποιούσαν όσο του δίναμε χώρο, τότε θα μπορέσουμε να του αντιμετωπίσουμε επιτυχημένα. Με μια δυναμική αντιμετώπιση που θα του κόψει κάθε δρόμο επιστροφή. Οι ψυχούλε δηλαδή ενδιαφέρονται πάρα πολύ για να έχουν μια καλή εικόνα στον εξωτερικό κόσμο. Mm. Γι' αυτό συμπεριφέρονται με ευγένεια, συμπεριφέρονται με μια υποκριτική ευγένεια. Ναι. Μπορεί να σου πούν για παράδειγμα, ξέρει εγώ, θέλω πάρα πολύ να κάνω παρέα μαζί σου, αλλά η μαμά μου μου είπε πως είσαι μικρότερη από μένα και αν κάνω παρέα μαζί σου θα σου κάνω κακό. Άρα το παίζω καλή, ενώ στην ουσία κάνω μια κακία. Γιατί με ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι για μένα. Μπορώ να κάνω μια παρένθεση. Να κάνει μια παρένθεση. άσχετο. Να κάνει, ναι. Δεν ναι, νομίζω να είναι άσχετο, αλλά κάνε την παρένθεση. Είναι. Πες. Γιατί άνοιξε τώρα αυτό εδώ πέρα. Ναι. Και βλέπω έχει 500 καλώδια μέσα. Είναι, είναι τα έξτρα καλώδια τα οποία βάλαμε σε ένα κουτί για να, για να τα βρίσκω. Όποτε σε καλώδια θα έρχεσαι εδώ. <laughs> Μη... Πάρα πολλά. Έχουμε πολλά καλώδια σε ένα τσαντάκι. Πολλά καλώδια. <laughs> Οι άνθρωποι με πολλέ ηλεκτρικέ συσκευέ έχουν και πολλά καλώδια. Και επίση έχουμε και πολλά τσαντάκια γιατί ήταν μαστάδι να δώρο με ένα προϊόν που αγοράζαμε. Έχω διάφορε χρήσει τα διάφορες τσαντάκια. Χρήσεις. Λοιπόν, βάζω. έχεις Έχει και εσύ βεβαίω. Mm. έχεις. Έχει το. Εγώ έχεις... έχω το γκρι. Αυτό. Ναι, αυτό. αυτό, αυτό. το ωραίο. Mm. Και αυτό μα φέρνει στη δεύτερη ιστορία. Η Γιώτα ήταν μια κοπέλα 38 χρόνων. Επαγγελματία επιτυχημένη στον τομέα τη με πολλέ διακρίσει. Ήταν μια γυναίκα που είχε πάρει νωρί τη ζωή τη στα χέρια τη προερχόταν και αυτή από συντηρητικό περιβάλλον, όπως και η κοπέλα της προηγούμενης ιστορίας, mm. και είχε και αυτή παραπλήσια βιώματα παιδικής κακοποίησης, δηλαδή κι αυτή είχε κακοποιηθεί από τους γονείς της μεγαλώνοντας. Μόνο που η γιώτα πρόλαβε να περάσει στο πανεπιστήμιο και να πάει στην Αθήνα να σπουδάσει. Αραβωνιάστηκε ενώ ήταν φοιτήτρια, κατάφερε όμως να τελειώσει τις σπουδές της και μετά να παντρευτεί. Στα 25 της απέκτησε ένα γιο και ο γάμος της τελείωσε λίγου μήνε μετά. Ανακάλυψε πω ο άντρα τη την απατούσε. Οπότε χωρί δεύτερη σκέψη αποφάσισε να χωρίσει. Όταν ήρθε να με δει η Γιώτα για πρώτη φορά, ήταν 38 χρονών και σύγκολ. Mm. Mm. Δεν είχε σχέση και μεγάλωνε το γιό τη. Θέκλα μου, εδώ και καιρό θέλω να έρθω να μιλήσουμε. Η αλήθεια είναι πω με το πρόγραμμά μου, το πιεσμένο, μόνο Σαββατοκύριακα έχω κάποια κενά και εσύ δεν δουλεύει ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή. Σε είχα πάρει τηλέφωνο πριν από έξι μήνε και μου το ξεκαθάρισε. Ναι, δεν δουλεύω σαν τα mm. Τώρα δεν δουλεύω καθόλου στο γραφείο. Είναι <laughs> σε καλύτερη φάση. Τώρα όμω έφτασε ο κόμπο το χτένι και είπα: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να σχολάσω μια μέρα πιο νωρί ή να πάρω άδεια τη μισή μέρα ώστε να μπορώ να κλείσω ραντεβού. Πώ έφτασε ο κόμπο το χτένι, <laughs> τη ρωτάω εγώ. Κοίταξε, είμαι μονογονιό. Έχω ένα γιο 13 χρόνων. Χώρισα όταν ο γιο μου ήταν βρέφο. Είμαι μόνη μου εκ ειχα Είχα μια-δυο σχέσει στο ενδιάμεσο, οι οποίε όμω δεν οδήγησαν πουθενά. Το πρόβλημα όμω για το οποίο θέλω να σου μιλήσω δεν αφορά κάποια σχέση, αλλά μια παράξενη φιλία με γυναίκα. Μάλιστα, τη λέω εγώ. Λοιπόν, όπω σου είπα, ο γιο μου είναι 13 χρονών και εδώ και 3 χρόνια άρχισε μαθήματα πολεμικών τεχνών. Εκεί γνώρισε και ένα αγόρι στην ηλικία του, το οποίο επίση κάνει μαθήματα στον ίδιο δάσκαλο. Έγιναν φίλοι. Και αναγκαστικά άρχισα κι εγώ να κάνω παρέα με τη μάνα του. Αναγκαστικά, τη ρωτώ εγώ. Ναι, δεν θα επέλεγα εγώ αυτή την κοπέλα για να κάνουμε παρέα. Εκείνη το επιδίωξε και λόγω του γιου μου ανάγκασα εγώ ίδια τον εαυτό μου να αρχίσω να κάνω παρέα μαζί τη. Ήταν πολύ φιλική και πολύ φιλόξενη. Μα καλούσε κάθε Σαββατοκύριακο στο σπίτι τη, είτε για φαγητό, είτε για καφέ, είτε για μπάνιο στην πισίνα του σπιτιού της. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είχα και πολύ διάθεση και κοινωνικότητε, αλλά ο γιος μου επέμενε να βλέπει το φίλο του. Έτσι καταλήξαμε σχεδόν κάθε Σάββατο ή Κυριακή φιλοξενούμενοι στο σπίτι της. Το δικό σας δεν ερχόταν? Ήρθα μια φορά στα γενέθλια του γιού μου, αλλά επειδή εκείνη έχει τρία παιδιά και είναι και παντρεμένη, ήταν πιο βολικό να πηγαίνουμε εμείς στο σπίτι τους. Τα σπίτια μας δεν είναι κοντά. Οδηγώ περίπου μισή ώρα για να φτάσουμε στο σπίτι τη. Οπότε δεν υπήρχε τρόπο τα παιδιά να βρίσκονται μόνα του. Οκ. Okay. Που λε, όλα ξεκίνησαν πριν από δυόμιση χρόνια περίπου, όταν έγινε η πρώτη πρόσκληση για να πάμε στο σπίτι τη. Χωρί να το αντιληφθώ, καταλήξαμε να γίνουμε αυτό που λένε τα παιδιά, κολλητέ. Mm. Έχει δίκιο, τη είπα εγώ. Είναι παιδιάστικη έκφραση και πράξη το κολλητηλίκι. Εμένα μου λε, εκεί που ήμουν ήσυχη, που δεν είχα κανέναν μπελά στο κεφάλι μου που τα Σαββατοκύριακα μου τα είχα για να χαλαρώνω όταν ο γιος μου ήταν στον πατέρα του και να περνώ ποιοτικό χρόνο με το παιδί μου όταν ήταν μαζί μου, κατέληξα να είμαι συνέχεια επίποδος για να επικοινωνώ με τη Μαρία, η οποία μου έγινε στενός κορσές. Σιγά σιγά κατάφερε να εισχωρήσει στη ζωή μου και στην καθημερινότητα μου. Μου έστελνε από το πρωί μέχρι το βράδυ μηνύματα. Όποτε έβλεπε πω ήμουν online στο Messenger, κατευθείαν μήνυμα. Πολλέ φορέ και βιτιοκλήσει, ενώ εγώ ήμουν στη δουλειά και δεν μπορούσα να απαντήσω. Αυτή mm. δεν δουλεύει, τη ρώτησα. Δεν δουλεύει, όχι. Δουλεύει ο άντρα τη και αυτή είναι στο σπίτι. Από ό,τι μου είπε, δούλευε παλιότερα, αλλά είχε κάποιε παρεξηγήσει με του συναδέλφου τη και παρετήθηκε. Δεν έχει οικονομική ανάγκη όμω. Φαίνεται πω η οικογένεια τη είναι εύπορη. Οι γονεί τη τη έχτισαν ένα μεγάλο σπίτι σε μια περιοχή έξω από την πόλη, με πισίνα και τεράστιο κήπο και έχει και η οικιακή βοηθό. Οπότε μάλλον δεν έχει και ανάγκη να δουλέψει. Εγώ όμω έχω. Αν δεν δουλέψω, δεν μπορώ να επιβιώσω. Οι δικοί μου γονεί όχι μόνο σπίτι δεν μου έχτισαν, αλλά είναι φτωχοί άνθρωποι. Και τώρα που είναι συνταξιούχοι, συμπληρώνω και εγώ κάποιε φορέ για να τα βγάλουν πέρα. Το διαμέριζα μου μένω με τον νοικιάζω. Δεν έχω παράπονο, είμαι ευχαριστημένη που έχω δουλειά και βιοπορίζομαι, όμω δεν έχω τον ελεύθερο χρόνο τη Μαρία ώστε να μιλάω συνέχεια στα τηλέφωνα και να απαντάω στα μηνύματα. Καλά, τι λέγατε όλη μέρα. Τα ερωτικά μα. Δηλαδή, κυρίω τα ερωτικά τη. Εγώ είμαι μόνη μου και βγήκα μερικά ραντεβού τα τελευταία δυόμιση χρόνια, τα οποία και συζήτησα μαζί τη, αλλά δεν έχω κάτι άλλο. Αυτή δεν είναι παντρεμένη, τη ρώτησα εγώ. Βεβαίω και είναι. Και ερωτικά συζητά μαζί σου. Τη σχέση τη με τον άντρα τη. Μακάρι να ήταν αυτό. Τι, τι εννοεί, δηλαδή. Κοίτα, η κοπέλα έχει θέμα. Παρόλο που είναι παντρεμένη, έχει ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram όπου πωστάρει φωτογραφίες της πολύ πειραγμένε, δεν φαίνεται πως είναι αυτή και μέσω εκείνου του λογαριασμού γνωρίζει άντρες με τους οποίους ξεκινά διαδικτυακό φλερτ. Και μου έστελνε όλη μέρα απεικονίσεις οθόνε με τις συνομιλίες τους για να της πω τη γνώμη μου. Γιατί είσαι σύμβολο όχι βέβαια, Όχι βέβαια, αφού ξέρεις πως δεν είμαι. Νομίζω πως μέρος της ευχαρίστηση του να κάνει αυτές τις διαδικτυακές σχέσεις εντός αγωγικών ήταν το να μαζί μου. Το να το μοιράζεται μαζί μου. Η ανιαρή τη καθημερινότητα αποκτούσε ενδιαφέρον μέσα από αυτά. Τουλάχιστον έτσι το έβλεπα μέχρι πρόσφατα. Τι άλλαξε, Λοιπόν, οι προηγούμενοι με του οποίου δραβεριζόταν διαδικτυακά ήταν από άλλε χώρε. Άρα όλο αυτό παρέμενε αναγκαστικά διαδικτυακά. Όμω αυτό ήταν μια συναισθηματική απιστία, Ε. Mm. Είναι συναισθηματική απιστία να είσαι παντρεμένο ή να είσαι σε μια σχέση και να τα φτιάχνει με ξένου από το διαδίκτυο, έστω και αν δεν βρεθεί από κοντά. Είναι συναισθηματική απιστία. Πριν από δύο με τρει μήνε, άρχισε να μιλάει με έναν τύπο, ο οποίο ζούσε μεν στο εξωτερικό, αλλά έχει σκοπό να μετακομίσει εδώ. Μάλιστα, τη λέω. Εγώ τη επέστησα την προσοχή πω αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο. Άλλο να μιλάει με κάποιον που δεν θα μπορεί να συναντήσει, και άλλο να κινδυνεύει να κάνει όντω μια πραγματική εξωσυζυγική σχέση, δηλαδή να πάει από τη συναισθηματική απιστία στην κανονική απιστία. Δεν σου κρύβω πω ένιωθω όλο αυτόν τον καιρό και ένοχη απέναντι στον άντρα τη, τον οποίο συναντούσε όταν πήγε ένα σπίτι τη, και ο οποίο νόμιζε πω είμαστε πολύ καλέ φίλε και πω όταν μιλάμε με τι ώρε, μιλάμε για δικά μου θέματα ή δικά μου φλερτ και όχι δικά τη. Ο άντρα τη μου είπε σε κάποια φάση πω χαιρόταν που κάναμε παρέα, επειδή η Μαρία ήταν πολύ καιρό χωρί φίλε και ήταν χαρούμενο που βρήκε μια καλή φίλη σε μένα. Ο άνθρωπο ζει στον κόσμο του. Δεν έχει ιδέα πω η γυναίκα του μπαίνει incognito στο Instagram και φλερτάρει ασύστολα. Ξέρετε incognito. Μυστικά. Mm. Ah. Κρυμμένα, Σημαίνει... Αγγλική λέξη ναι. είναι Το incognito είναι λατινική έκφραση και σημαίνει ε, με μυστικότητα. Mm. Και φλεχτάρια σύστολα. Τέλος πάντων τη έλεγα να το κόψει με τον νεαρό, αλλά αυτή τίποτα. Νεαρό ρωτάω εγώ. Ναι, είναι νεότερος από αυτή. Εγώ είμαι 38, αυτή είναι 45, ο τύπος είναι 31. Τη έλεγα να το κόψει και πως όταν αυτός έρθει να μείνει εδώ τότε θα έχει θέματα με τον άνδρα τη. Αλλά αυτή δεν άκουγε. Ω τι έκανε. Τι έκανε. Την περασμένη Κυριακή μα κάλεσε για φαγητό και όταν πήγαμε εκεί με παίρνει στην άκρη και μου λέει: Έχω καλέσει και τον Άρη, λέει τον νεαρό, και είπα στον άνδρα μου πω εσύ φλεφτάρει μαζί του να το έχει υπόψη σου. Τι, τη ρώτησα εγώ. Ναι, όπω το ακού, έμεινα παγωτό. <coughs> Ήταν εκεί και ο γιο μου ο οποίος δεν είχε ιδέα τι γινόταν με τη μητέρα του φίλου του. Τέλος πάντων, έσκασα. Σε κανένα δεκάλεπτο χτυπάει το κουδούνι, έρχεται ο Άρη και το βάζει να καθίσει στο τραπέζι δίπλα μου και αυτή απέναντι. Όλη την ώρα του φαγητού, την ώρα που δεν την κοίταζε ο άντρα τη, έριχνε ματιέ ολονόημα στον Άρη και σε κάποια φάση αντιλήφθηκα πω το σκουντούσε με το πόδι τη κάτω από το τραπέζι. Έγινα έξαλλη. Ένιωθα πω ήμουν συνένοχη στην κοροϊδία του ανδρό τη μέσα στο ίδιο του το σπίτι, και αυτό ήταν κάτι ενάντια στι αρχέ μου. Και τι έκανε, τη ρώτησα εγώ. Τη είπα πω κάπου είχαμε να πάμε με το γιο μου για να φύγω πιο νωρί, αλλά αυτή με πήρε στην άκρη πάλι και μου είπε να μείνω κανένα μισάωρο ακόμα, γιατί άμα φύγω εγώ, τότε θα πρέπει να φύγει και ο Άρη. Και τι έκανε, Τι να έκανα, Κάθισε ακόμα δύο ώρε. Γιατί μετά έκανε και καφέ, έβγαλε και γλυκό και το καθυστέρησε όσο την έπαιρνε. Επιτέλου φύγαμε. Και από το αυτοκίνητο, μόλι στάθμευσα στον καρά στι πολυκατοικίε που διαμένουμε, τη έστειλα ένα μήνυμα και τη έλεγα πως είχε, φτάσει ο κόμπος στο χτένι και πως με ενόχλησε πάρα πολύ ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε και πως δεν ήθελα καμία συνέχεια. Τι λες, καλά έκαμε? Mm. Διέκοψε τη φιλία δηλαδή. Προσπάθησα. Από τότε βομβαρδίζει το τηλέφωνο μου με κλήσεις που δεν απαντάω φυσικά και με μηνύματα. Μου στέλνει κατεβατά από μηνύματα. Και τι γράφεις αυτά. Απ' τη μια με παρακαλεί να μην τερματίσω τη φιλία μας και από την άλλη μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Ψυχολογικό πόλεμο. Ναι, μου γράφει πω δεν έχω άλλε φίλε και πω έτσι που κάνω θα μείνω μόνη μου και πω αυτή μου άνοιξε το σπίτι τη και με δέχθηκε και μένα και το παιδί μου και πω τώρα είμαι αχάριστη που την αφήνω ξεκρέμαστη και πω δεν είμαι καλή φίλη ή διάφορα τέτοια. Εσύ πώ νιώθει. Αφόρητη πίεση. Νιώθω πω παίζει με τα νεύρα μου. Φυσικά και δεν έχω πολλέ φίλε. Αν είχα πολλέ φίλε και αν είχα γεμάτη κοινωνική ζωή, δεν θα έπεφτα στην παγίδα να μπω σε μια φιλία. Τόσο μονοπλευρή και χειριστική. Κατάλαβε για τα μονοπλευρή. Γιατί mm. έκανε μόνο αυτή. Η Μαρία έκανε το δικό τη. Και ήταν και χειριστική. Τη χρησιμοποιούσε. Επειδή ό,τι μου πρόσφερε ήταν προγραμματισμένο και μετρημένο. Γι' αυτό και μου τα χτυπάει τώρα. Συμφωνώ. Αν έκανε ό,τι έκανε από αγνά κίνητρα, δεν θα σκεφτόταν καν να στα παριθμίσει. Επίση δεν ντρέπεται γυναίκα καθόλου. Μου έγραψε το πρωί πω ζήλεψε για τη σχέση τη με τον Άρη. Και πω επίτηδε το έκανα αυτό τώρα για να τη σαμποτάρω, να μην μπορεί να συναντιέται μαζί του. Τι εννοεί. <laughs> Φαντάζομαι πω είχε στο μυαλό τη πώ θα με χρησιμοποιήσω ω προκάλυψη για να συναντιέται με τον Άρη, όπω ήδη έκανε. Ναι, και δεν ξέρω τι να κάνω πραγματικά. Από τη μια θυμώνω πολύ με τον εαυτό μου που άφησα να συμβεί όλο αυτό, από την άλλη λυπάμαι για τον γιο μου ο οποίο θέλει να κάνει παρέα με το φίλο του και πώ θα τον επηρεάσει όλο αυτό. Ντρέπομαι για τον άνδρα τη. Είμαι σε αδιέξοδο. Ο γιο σου ξέρει ότι τσακωθήκατε. Όχι, δεν του είπα κάτι και ούτε αυτή προφανώ είπε κάτι στο δικό τη γιο. Τα, μιλ... τα, παιδιά μιλούν κανονικά στο τηλέφωνο και μάλιστα μου είπε ο γιο μου πως είμαστε καλεσμένοι για καφέ το Σάββατο το απόγευμα. Και του είπα πω κανόνισα κάτι άλλο και όντω κανόνισα ώστε να έχω μια δικαιολογία να την αποφύγω. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Άρα ότι ο άντρα τη ξέρει κάτι. Ο άντρα τη ξέρει. Τι ξέρει. Μου έστειλε προχθέ μήνυμα και μου έγραψε πω η Μαρία του είπε πω παρεξηγηθήκαμε και πω είναι πολύ λυπημένη και πω αν θέλω να μεσολαβήσει για να τα βρούμε. Και τι του απάντησε. Πω όντω κάτι έγινε μεταξύ μα, αλλά δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει. Ο άνθρωπο δεν έχει ιδέα και φυσικά δεν είναι δική μου δουλειά να του ανοίξω τα μάτια. Όχι βέβαια. Τι να κάνω, δεν ξέρω και το άλλο δεν σου το είπα. Ποστάρει συνέχεια στο κανονικό τη Instagram Κάτι τυποποιημένα ρητά σε οικονομηνήματα για φίλε φίδια, για προδοσίε και τέτοια. Τα κοιτάω και γίνομαι έξαλλη. Σου λέω μου κάνει πόλεμο νεύρων. Κατάλαβε τι έκανε. Mm. Έβαζε επίτηδε post, revenge post, για φίλε φίδια και τέτοια για να την. νευριάζει. Όντω σου κάνει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την κόψει, να την κάνει να σταματήσει να ασχολείται μαζί σου. Και να βρω την ησυχία μου θέκλα, σοβαρά μου έχει κάνει τα νεύρα τσαντάλια, σε πιστεύω. Μια τοξική φιλία μπορεί να είναι μεγάλη ταλαιπωρία και βάσαν. Και εγώ νόμιζα πως μόνο σε μια ερωτική σχέση μπορείς να έχεις τέτοια προβλήματα. Όχι, δεν υπάρχουν μόνο τοξικές ερωτικές σχέσεις, υπάρχουν και τοξικές φιλίες. Ο ίδιος άνθρωπος που θα δημιουργήσει μια τοξική σχέση, αυτός ο ίδιος, θα δημιουργήσει και μια τοξική φιλία, επειδή ακριβώ είναι τοξικό ο ίδιο. Οι τοξικοί άνθρωποι μόνο τοξικέ σχέσει κάνουν. Ναι, είναι τοξικοί την ενδιαφέρει μόνο πώς θα πετύχει αυτά που βάζει στο μυαλό της. Είναι φρικτό, αλλά μας χρησιμοποιεί όλους. Και το παιδί της, και τον άντρα της, και μένα όλους. Είναι εξαιρετικά χειριστική. Και τελικά αυτή η εξαιρετικά τοξική και χειριστική φίλη εντό αγωγικών έδωσε μόνη της την αφρομή στη γιώτα. Υπάρχει ένα ρητό που λέει, όταν προσπαθείς να σκάψεις το λάκκο του άλλου, πέφτεις ο ίδιος μέσα. Mm. Στην επόμενη συνάντηση η γιότητα σαφώ ανακοφισμένη. Τι γελία γυναίκα που είναι θέκλα. Άμα σου πω τι έκανε, δεν θα το πιστέψει. Τι έκανε. Με πήρε τηλέφωνο από άλλο νούμερο και απάντησα και μου λέει με σοβαρό ύφο. Άκουσε με προσεκτικά. Έχω πολλέ πληροφορίε στα χέρια μου για την προσωπική σου ζωή. Και αν δεν καθίσει να μιλήσουμε, να τα ξαναβρούμε, δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Θα ήθελε να μάθουν οι γονεί σου για το γιο Ποιο είναι ο γιο Ένα τύπο που βγήκαμε δύο-τρει φορέ και αφού Προχώρησε η σχέση μα, ανακάλυψα πω ήταν παντρεμένο και τον έστειλα. Το φαντάζεσαι, είχε το θράσο να με απειλήσει, πω θα έλεγε στου γονεί μου πω η κόρη του έκανε κάτι με έναν παντρεμένο. Δεν πάει καλά, καθόλου. Με το που την άκουσα, έκανα μια παύση, πήρα μια βαθιά ανάσα και άρχισα να ουρλιάζω. Στην πραγματικότητα, ξαφνικά άκουσα τον εαυτό μου να ουρλιάζει και σοκαρίστηκα κι εγώ ίδια από την ένταση τη φωνή μου. Σαν κάποιο να μου έδωσε μια ηχηρή σφαλιάρα και άνοιξαν τα μάτια μου. Συνειδητοποίησα το θράσος της γυναίκας αυτής, καθώς και τη γελιότητά της. Είχα στα χέρια μου ντοκουμέντα που θα την έκαναν τα έδειχνα στον άντρα της. Παντρεμένη και για δυόμιση χρόνια να κάνει σεξτινγκ με τον κάθε άγνωστο και να μου τα στέλνει, να τα έχω στα εισερχόμενά μου εκατοντάδες απεικονίσεις οθόνης και να έχει το θράσος να με απειλήσει πως θα μπει στους γονείς μου τι, Πώ βγήκα με έναν τύπο που μου είπε πω ήταν δεσδευμένο και τελικά ανακάλυψα πω μου είχε πει ψέματα και ήταν παντρεμένο και το σούταρα. Δεν απάντησα εγώ κανέναν, δεν έκανα γνώση μου σχέση με παντρεμένο. Μόλι ανακάλυψα πω ήταν παντρεμένο, το διέκοψα. Και θα το έλεγε στου γονεί μου σοβαρά. Είμαι κανένα 15χρονο και θα με καταγγείλει. Σου λέω εκείνη την ώρα, ακούγα τον εαυτό μου να ορλιάζει και να ορίεται και να τη λέω πρόσεξε καημένη μου. Θα σταματήσει αμέσω τώρα να ασχολείσαι μαζί μου θα σταματήσει να απειλεί, να αναρτά ακερωτικά οικονομικά στο Instagram. Θα σταματήσει να χρησιμοποιήσει το παιδί σου για να με προσεγγίσει. Θα πάψει να έχει οποιαδήποτε ενασχόληση μαζί μου από εδώ και πέρα. Και σου υπόσχομαι πω στην απίθανη περίπτωση που δεν το κάνει, θα πάνε όλε οι αποδείξει στον άντρα σου για το άσχημο παιχνίδι που παίζει πίσω από την πλάτη του. Δεν θέλω να τον κάνω. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου, αλλά με αναγκάζει. Εντάξει, απάντησε. Κατάπια τη γλώσσα τη. Δεν έλεγε τίποτα. Τη ρώτησα ξανά στην ίδια ένταση. Έχουμε συνεννοηθεί. Έχουμε, είπε. Μη μου καταστρέψει το σπίτι. Αν με σεβαστεί όπω σου ζητώ, δεν πρόκειται να κάνω οτιδήποτε. Εάν όμω δεν το πράξει, εσύ με αναγκάζει. Θα σε μπλοκάρω από παντού, μου είπε, και δεν θα δει και δεν θα ξανακούσει από μένα. Το είπε και το έκανε. Για όσου μήνε μετά συνέχισε και όταν έρχεται στι συνεδρίε τη, στι συνεδρίε μα, συχνά μου ανέφερε πω ήταν σαν να άνοιξε η γη και να κατάπιε τη Μαρία. Μάλιστα, ο γιο τη δεν ξαναπήγε στο μάθημα των πολεμικών τεχνών. Το λυπάμαι, βερθέκλα το παιδί τη. Δεν μπορεί όμω να κάνει κάτι εσύ γι' αυτό. Όχι, δεν μπορώ. Το Τι είπε στο γιο σου. Είπα πω οι μεγάλοι κάποιε φορέ δεν τα βρίσκουν μεταξύ του και ότι με κούρασε η Μαρία που ήταν τόσο πιστική και ήθελε κάθε Σαββατοκύριακο να πηγαίνουμε επίσκεψη στο σπίτι τη και πώ αποφάσισα να σταματήσω να είμαστε φίλε. Και τι σου είπε, Δεν είπε κάτι. Σε αντίθεση με εμένα, ο γιο μου έχει μια πλούσια κοινωνική ζωή. Έχει πολλού φίλου και συμμαθητέ από το σχολείο του. Μη σου πω, Πώ πολλέ φορέ τον τραβούσα να τον πάρω μαζί μου στη Μαρία σε μια προσπάθεια μου να την ευχαριστήσω. Ήθελε να την ευχαριστήσει, Ε, όλου θέλω να του ευχαριστώ. Και αυτό ακριβώς το people pleasing, αυτή η τακτική του να θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους άλλους, παραμελώντας τον εαυτό μας, είναι μια από τις βασικές διαστάσεις της συνεξάρτησης, για την οποία θα μιλήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Τι έχεις να πεις για αυτή την ιστορία της Γιώτας, που αντιμετώπισε δυναμικά τη Μαρία. <laughs> Έχω να πω καλό κουράγιο. <laughs> Σε πια... Και <laughs> τώρα που έγινε ιστορία, καλό Λές Να σου πω, μερικέ φορέ είναι πολύ τρελή κάποιοι άνθρωποι, έτσι, πολύ ανόητοι. Mm. Και οι ναρκιστέ, κατά τη γνώμη μου, είναι όλοι παλαβοί. Αφού είναι όλοι. Δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι. Αφού έξυ. δεν είναι μορφωμένοι. Μπορεί να έχουν πάει στο πανεπιστήμιο, μπορεί να έχουν πάει στο σχολείο, αλλά να είναι να έχουν παιδεία, όχι. Δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι. Wow. wow. Δηλαδή δεν φτάνει που έγινε ότι έγινε, την απειλήσε και από πάνω. <laughs> ντροπή καμία, ε. Έτσι λοιπόν, αυτού του τύπου πρέπει να του αντιμετωπίζουμε δυναμικά, να μην του δείχνουμε ότι φοβόμαστε. Mm. Έχει κάτι εσύ να πει πάνω σε αυτό, έχει κάποια ιστορία που σκέφτηκε δικιά σου ή Όχι. που γνωρίζει από καμιά εφηβική σειρά που βλέπει Όχι. τέτοιο. Όχι, όχι, mm -mm. όχι. Θα μιλήσουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, για τη συνεξάρτηση στο επόμενο κεφάλαιο. Είδε όμως ότι αυτή η Ιώτα ήθελε να την ευχαριστήσει την άλλη. Mm. People pleasing. Να θες να ευχαριστείς τους άλλους. Να θες να τους κάνεις τα χατήρια. Αυτό σε κάνει ευάλωτο στους ναρκισιστές. Και είναι οι τρεις τρόποι mm. αντιμετώπισης των ναρκισιστών. Τρει. Και είναι στα αγγλικά οι όροι. Είπαμε τρει μεθόδου, ρε παιδί μου, αν που τους του Η πρώτη και καλύτερη. No contact. No contact. Μετά, low, contact. low contact. Και μετά. Ε... Γκρίζο βράχο. Τι. Γκρίζο βράχο. Grey rock. Α, ναι. Άρα, αν έχει την τάξη σου, είτε εσύ το οποιοδήποτε παιδί μα παρακολουθεί. Γιατί κάποιο... κάθε ενήλικο. Ναι, ναι, ενήλικο. Αν έχει ρε παιδί μου στη δουλειά σου, στην τάξη σου, στο περιβάλλον σου, κάποιον που σου κάνει bullying και δεν μπορεί να αλλάξει περιβάλλον ακόμη, είναι το καλύτερο να γίνει γκρίζο βράχο. Να. Να μην δίνει καμία ανατροφοδότηση. Να μην του δίνει καμία ευχαρίστηση. Γιατί πολλέ φορέ δίνουμε ευχαρίστηση και με το να θυμώσουμε μαζί του. Να. Αυτά. Θα χαρούμε στα σχόλια να μας γράψετε τις απόψεις σας, να σας έχουν τύχει και, και σά... θα, χαρού, θα, χαρώ εγώ προσωπικά, μιας και έχουμε καιρό να αναφέρουμε αυτή την κοπέλα. Oh, ναι. <laughs> να, να, μου πει τα σχόλια ποιο είναι τελικά το αγαπημένο σας τραγούδι. Από και, το και ένα άλβο. fact, ε, όχι από το καινούριο, γενικά. Ναι. Και ένα fact για την ε, πολύ αγαπημένη μας Taylor Swift. Ναι. Ε, για όσους έρχεστε για πρώτη φορά στο βίντεο που είμαι με τη Βουγό, η Γογό είναι μια aggressive swifter. Σwifty! Swifty. Θα σε σκοτώσω! Να σκοτώσετε. Ναι. <laughs> είναι μια aggressive swifter. Η οποία κάνει aggressive swifting όταν ενώνει το κινητό τη με το Marshall. Ναι. Και αγαπάει πάρα πολύ την Taylor Swift και τη δουλειά τη. Και σε προηγούμενα βίντεο που κάναμε με τη Γογό Κάποιε φίλε που είναι επίση. Σουίφτισε, αυτό είναι δικό μου όρο. Σουίφτισε. Στα <laughs> κυβριακά ή Σουίφτι. Σουίφτισε. Άρα λε να σου γράψω ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι και ένα fun fact. Ναι. Οκ. Okay. Εγώ έβλεπα κάτι ρίλε που μου δείχνει στο Instagram που ανεβάζει. Ωραία είναι. Mm -hmm. Τα Έχει βγάλει καινούριο album. The Tortured Poets Department. Το τμήμα των βασανισμένων ποιητών. Και είναι όλο μαυρό άσπρο αυτό. Ναι. Black and white. Και επίση έβγαλε μια φωτογραφία με τον Post Malone. Ο Post Malone, συγγνώμη που δεν ξέρω ποιο είναι. Σκέψου είναι αυτός που έγραψε ένα τραγούδι, είναι το πιο διάσημο του τραγούδι που θα πω τώρα. Νομίζω λέγεται Sunflower. Αυτό είναι το Α, πιο διάσημο είναι τραγούδι. είναι και αυτός. Ναι. Okay. Και έκανα μαζί του ετό και φωτογράφηση. Ναι. Α, το έχω δει τον τουέτο με τον Post εντάξει. Κοίταξε, εγώ ενδιαφέρομαι ναι, μόνο εγώ. για τη Σουί, Taylor Swift που ενδιαφέρεται η κόρη μου. Τώρα, άμα δεν ενδιαφέρουμε και αυτού που ενδιαφέρονται άλλοι, δι... Όποιος ακούει κανεί West, σας παρακαλώ πολύ πάει, να πάει να... Δεν νομίζω να έχουμε κόσμο που ακούει κανεί West στο, στο, κανάλι μας. Εν ότι ο Kanye West είναι ένας φοβερός ναρκισιστής. Βλέπω ναι. συνέχεια η εγκλέζικη Daily Mirror βάζει συνέχεια άρθρα για τις φυλακίες που λέει στις συνδέξεις του. Αυτό. Και αυτή την κακομήρα, την καινούργια του γυναίκα που τη γδίνει και την κυκλοφορεί. Την αυτή την αλήθεια. Έχεις δει την Bianca Sensori. Όχι. Μη μου δείχνεις το. Δεν θα σου δείξω. <laughs> Πώ ήταν η Kim Kardashian, ξέρει την Kim Kardashian Όχι. την πρώτη του γυναίκα. Τέλο πάντων, αυτό είναι πολύ κεντρικό αυτό ο ράπερ και δεν έχει καλό γούστο ούτε στα ρούχα ούτε στον τη. Και κάνουν κάτι εμφανίσει ρε παιδί μου, οι οποίε είναι kids. Kids, χωριάτικε. Ναι, και επίση έγραψε ένα τραγούδι γιατί είναι. Τέιλορ. Ναι. Και την έβρισε άσχημα. Στο Αυτό το... έγινε το 16 ναι. Ναι, το 16. ναι, το 16 έγινε. Εγινε. Αλλά άμα δεις τις φωτογραφίες της Τέλος Σουιφτ και τις δικές του, βλέπεις ότι η Τέλος Σουιφτ ανεβαίνει ψηλά και ο άλλος είναι ντεκατάνς, κατάντια. Ναι. Κατάντια <laughs> ο, κατάντια. <laughs> ο Kanye West, <laughs> κατάντια. <laughs> κατάντια <laughs> και επίσης το, ε, ε, είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάρει πάρα πολλά ναρκωτικά και συνεχίζει να παίρνει γιατί το εγκέφαλο του είναι προβληματικός. Πάει περίπτωση. <laughs> και είναι και 46 χρόνων και έχει... 46 ναι. και κοντεύει το 50. Ναι. Είναι μόνο και είναι και. Δυόμιση χρόνια νέοτερος από μένα. Όταν έκανε. Όταν, όταν τη είπε ότι η Beyoncé έχει καλύτερο βίντεο το 2009 στα VMA Awards. πόσα χρονών ήταν. Το 2009, αν VMA είναι... Awards που πήρε το βραβείο η Taylor για το, για το καλύτερο τραγούδι το You Belong with Me. Πρέπει να ήταν 30 κάτι. Τριάντα 2009. κάτι. Ναι, έχει 15 χρόνια. Και τώρα είναι 46. Τόσο δεν είναι. Κάτσε να κάνουμε ένα Google search. Ας... Κάτσε να κάνω να... και να... εγώ. Να βγάλουμε βίντεο με λάθο, ημερομηνία <laughs> γέννησης του. Κάνει <Kanye> West. Κάνει <laughs> West Age. Είδες ότι έχω και iPad τώρα. iPad τώρα, ναι. Το λέω iPad γιατί το έλεγε η μάνα μου. Ο πατέρας uh -huh. μου είχε κάνει χρήση το 2014 και ψάχνει το iPad. Και λέει μάνα μου όλη την ώρα θέλει αυτό το iPad. 46. Είδε. 6 Ιουνίου του 1977. Είναι δύο χρόνια μικρότερο μου. Τι 46, θα yeah. γίνει 47 τώρα. <laughs> Είδε τη γυναίκα του. Όχι, άκου λίγο, άκου λίγο. Κοίτα λίγο. Το, τον έψαξα εκεί πέρα. Μετά έκανα, έκανα, αυτό το πράγμα για να δω όλου ναι. ελεύθερη και την έβγαλε την τέλο. Ε, ναι, γιατί. Ναι, έχουν επειδή καλά... Ναι, αυτό. Είδε αυτή που σου βγάλε από κάτω η Kim Καρτάσιον είναι η πρώην γυναίκα του. Τη βλέπεις, αυτή είναι η προηγούμενη γυναίκα που είχε η Kim Kardashian, είμαι πολύ... πολύ τυχερή. Όχι, η Northwest είναι η κόρη του. North έχει κόρη. Ναι, αυτός είναι Kenny... Εί, περίμενε, περίμενε. Αυτή είναι η Northwest, είναι η κόρη του. Αυτός είναι Kenny... Kenny West... Έκανε κορί και... ο ράπερ. Ναι, κορί. Αφού είχε παιδιά με την... είχε παιδιά με την Kim Kardashian, αυτή είναι η κόρη του που είναι 10 χρονών. Με δουλεύει τώρα έτσι! Γιατί τρέπαρα, μου! Όταν, να ξε... όταν βλέπω celebrities να έχουν κοριτσάκι μικρά, θέλω παρά τα γνωρίζω. <laughs> λοιπόν, αυτή που βλέπεις πρώτη, η Πινέλοπη Σκόντλανδής, και είναι και αυτή η κόρη του, 11 ετών. Ναι, γιατί βλέπουμε... Α, καλά, αυτή, αυτή είναι η είναι Μελαχρινή. Προ... Α, τι πες? Αυτή είναι η Μελαχρινή. Ναι, αυτή είναι η πρώη γυναίκα του, η Kim Kardashian. Αυτή είναι, αυτή είναι μια κόρη του που είχε κάνει με άλλη γυναίκα επί όλα Νομίζω με άλλη γυναίκα που την είχε κάνει. Ναι, εντάξει, φτάνει. Κάτσε να μάθουμε, μα τώρα αυτά είναι πράγματα να μην τα ξέρουμε. Please. Και έχει και ένα γιο Μέισον, Ντάστιν Ναι, και αυτό με άλλη γυναίκα είναι. Τέλο πάντων, δεν έχει πρόβλημα α... να κάνει. Δεν έχει πρόβλημα να κάνει χέρτζ. Δεν είναι πρόβλημα να κάνει search. Google search. Που έκανε μπούλινγκ στην αγαπημένη μου τραγουδίστρια. Είναι πρόβλημα. Είναι. <laughs> Σταματώ. <laughs> Η μπιάκα σε sorry νέα του γυναίκα. Είδε εσύ παρακολουθεί τα νέα τη Taylor Swift. Εγώ παρακολουθώ κουτσομπολιά διασύμουνη. Δηλαδή. <laughs> έχουμε κάποια κοινά, θα έλεγα. Κοινά. Και επίση έχουμε την ίδια αλλεργία στο κρύο. Ναι, σήμερα <laughs> το μάθαμε. <laughs> σήμερα το μάθαμε ότι έχουμε παρόμοιε αλλεργίε. Αυτά. Αυτά. Αυτό ήταν το τέταρτο επεισόδιο της σειράς τη σειρά ψυχοεκπαιδεύοντα την εγώ. Εισαγωγή στην ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω. Και οπωσδήποτε μιλήσαμε. Θα να πετύχω ένα στόχο δεν πέρα, ένα ακόμη δύο βίντεο, αλλά τέλο πάντων. Ποιο στόχο μου Τι. Τι πε. Όχι, όχι, ξέρει εσύ ποιο στόχο δεν πειράζει. Πε μου το. Όχι, δεν λέω. <laughs> 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 θα σου πω μία, έναν αριθμό και προσπαθώ να <laughs> το μάδερα. Έξι. <laughs> Με σπάθησε. <laughs> και αν δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει. <laughs> ναι. Έχει μία... <laughs> Διαβάζω λίγο τους τίτλους των κεφαλαίων. Όχι. Έχει μία απορία για το τι θα λέω στο έκτο κεφάλαιο. <laughs> Όσοι έχετε πάρει τι το βίντεο. Τι θα Αυτά που γράφω. Όχι. Θέλω είναι. να σου μιλήσω για το σεξ. Είναι εισαγωγή στη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε παιδιών 12 ετών και άνω. Δεν <laughs> είναι ντροπή. <laughs> ντροπή είναι να μην σα κάνουμε ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. <laughs> να σα αφήσουμε διαπαιδαγώγη του. <laughs> να μην ξέρετε τι είναι. <laughs> <γράμματι. laughs> να μείνετε. Σεξουαλικό αγράμμα. <laughs> Όχι, τα ξέρω, εντάξει. Το, το προσπάθησα γυναίκα και το πέτυχα. Μετά από τέσσερι μήνε προσπάθεια και το παιδί μου έκανε τη σεξουαλική αγωγή. δεν έκανε πριν να κάνουμε βίντεο, αλλά θα ακούσετε διάφορα γέλια και τέτοια. Θα ακούσετε Ήδη ακούτε. Ήδη από τώρα, μόνο στη σκέψη θα καλύψουμε το κεφάλαιο για το σεξ. Έχουμε γελάκια. Ναι. Είναι ενδιαφέρον κεφάλαιο. Mm. Τουλάχιστον εσύ θα το μάθει. Ah, τι κάνω. Τι. Τώρα θα φτάσει σήμερα να το ηχογραφήσουμε, να το γυρίσουμε. Θα κάνω την άρρωστη να μην το γυρίσουμε. <laughs> <laughs> Κοίταξε, τώρα έρχεται Πάσχα, θα κάνουμε. Όχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα θα... να το γυρίσουμε. Καλά θα είμαι. Καλά θα είναι, βρέ. Απλά θα γελάω τη Αυτό δεν θα θέλω. Θα κάνουμε μοντάζ μετά. <laughs> <Δεν ξέρω τώρα. laughs> Σα χαιρετώ. Τι σοβαρά. Ναι, ρε. Τι είναι ρε, το Spotify πριν, τίποτα δεν είναι. <laughs>